στις μέρες καλά. Εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, να βρούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Τσελίκας, καθώς σήμερα κατέπλευσε στον Πειραιά το Ελευθέριος Βενιζέλος με 2.500 ακόμη πρόσφυγες. Γιώργο, και το μόνιμο ερώτημα, αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι, είναι έφτασαν στον Πειραιά, μετά που πήγαν? Καλησπέρα, καλησπέρα Μάρια. Ξανά λοιπόν στον Πειραιά, γεμάτο μετανάστες, το Ελευθέριο Βενιζέλος μετέφερε, όπως είπες, 2.500 ψυχές στις 11 ώρα το πρωί. Κατέβηκαν αυτοί οι άνθρωποι, επιβάστηκαν στο λεωφορείο του ΟΛΠ, στον ειδικό σταθμό προορισμό, το σταθμό Λαρίσης, προκειμένου να μετεβαστούν σε κάποια αμοξυστοιχεία. Οι περισσότεροι λοιπόν πήγανε με αμοξυστοιχεία, άλλοι στη Βόρεια Ελλάδα και από εκεί Βόρειο Ευρώπη. Οι άλλοι μισθώσανε πούλμαν. Ανθεί κι άλλο τώρα σύστημα. Mm-hmm. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν πούλμαν και τους λένε έναντι τόσο το κεφάλι, να πάμε στη Θεσσαλονίκη και από εκεί θα βρούμε άλλο τρόπο. Όπως υπήρξε και αυτό που είπε και η συνάδελφος η Ελένη Ιατρού, με την εξωκέρδεια που υπάρχει. Ναι, κάποιοι σκρατίνες στο κεφάλι των μεταναστών, όλων αυτών των χιλιάδων ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μας, αποφασίζουν να κερδοσκοπήσουν, και αυτό δείχνει πάρα πολλά, νομίζω. Γιώργο Τσελίκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως